Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για τη σειρά «Άσε μας ρε μαμά». Όπως είδατε και από το τίτλο, θα σας πω τι θα συμβεί στα επόμενα επεισόδια 40, 41 και 42. Πριν όμως σας πω, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα, να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο. Επεισόδιο 40, 13 Δωδεκάτου. Η Νικόλα παρηγόρηται από την πρόταση γάμου του Λευτέρη στην Άτια, πηγαίνει σπίτι, όπου η Γεστημανή, νιώθοντας ενοχές, προσπαθεί να τη βοηθήσει. Ενώ ο Θωμάς προσπαθεί να μάθει αν τρέχει κάτι ανάμεσα στην κόρη του και στον οικονό της Ροξάνης. Παράλληλα στην Αρμέκο, τα βασανιστήρια της Τζοβάνα συνεχίζονται, με τον Δημήτρη να νοσταλγεί τις εποχές στην Παπαπέτρου και Υιός, την Κορίνα να τσακίζει σακούλες πατατάκια και τον Μάθιου να είναι αποφασισμένος να παραιτηθεί, βασίζοντας τις ελπίδες του στη συνέντευξη για το ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυτή τη συνέντευξη που ακόμα δεν ξέρουν πού να κάνουν ο Άρης με τη Δανάη. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Όλγα με το Σωτήρι ψάχνουν τρόπους να ζήσουν τον παράνομο ερωτά τους χωρίς να καταλάβουν, ενώ ο Βασίλης ψάχνει τρόπο να ξεπεράσει το χωρισμό του. Ο Θωμάς αποφασίζει να ξεκινήσει δίαιτα και να βάλει μπρος το σχέδιο τετράδα με τη Ροξάνη, τον Δημήτρη και την Έλλη. Θα καταφέρει να τους κάνει μια χαρούμενη παρέα. Επεισόδιο 41, 14 Δωδεκάτου. Ο Θωμάς επιμένει στην πρόταση που έκανε στο Δημήτρη και ζητάει μια απάντηση, ενώ ο Δημήτρης ζητά χρόνο για να μιλήσει πρώτα με τη Ροξάνη. Η Έλλη το παίζει υποστηρικτική και του δίνει το χώρο που χρειάζεται για να αποφασίσει. Η Ροξάνη κάνει γυμναστική με το Θωμά, ενώ η Γεστημανή πλησιάζει το Βασίλη, μπας και τον πείσει να πάει σπίτι της. Ο Μάθιου ετοιμάζεται να πάει στη συνέντευξη του Άρη και η Δανάη βοηθάει τη Σοφία με την προώθηση του θεατρικού του σχολείου. Ποια είναι η αντίδραση του Μάθιου όταν θα δει τον Άρη και ποια των εργαζομένων όταν η Τζοβάνα τους αποκαλύψει την πρόσφατη αποφασή της, θα το δούμε στη συνέχεια της σειράς. Επεισόδιο 42, 15 Δωδεκάτου. Όλοι στην Αρμέκο είναι σοκαρισμένοι με την πρόθεση της Τζοβάνας να κόψει τα δώρο επιδόματα και αποφασίζουν να κατέβουν σε απεργία. Ο Λευτέρης και η Νάντια συντάσσονται με τους υπαλλήλους, ενώ η Κορίνα και ο Μάθιου, απογοητευμένος από τη συνέντευξη με τον Άρη, ψάχνουν για νέες ευκαιρίες εργασίας. Η Ροξάνη, με το που μαθαίνει για την απεργία, ψάχνει να βρει τρόπο να μαζέψει την ύφη της. Τη στιγμή που ο Μενέλαος στο σπίτι, ψάχνει τρόπους να εκτονώσει το άγχος του. Ο Θωμάς προσφέρει στο Δημήτρη μετοχές από την εταιρεία του για να τον κάνει να γυρίσει πίσω στην Παπαπέτρου, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζεται με τη Ροξάνη για την τηλεοπτική συνέντευξη που έχει να δώσει, αλλά αποδεικνύεται ανεπίδεκτος μαθήσεως. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ο εργολάβος που η Τζοβάνα επέμενε να συνεργαστούν φαίνεται να είναι εξαφανισμένος με την προκαταβολή που του έχει ήδη δώσει. Θα επιστρέψει ο Δημήτρης στα παλιά του λιμέρια? Θα καταφέρει η Ροξάνη να σώσει την κατάσταση στην Αρμέκο και τη συνέντευξη του Θωμά? Αναμένουμε τη συνέχεια της σειράς. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like και φυσικά την εγγραφή σας. Μέχρι το επόμενο μου βίντεο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!